Μετά τη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν το 2018, οι εντάσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αυξάνονται σταθερά. Για του ηγέτε του Ισραήλ, έναν από του πιο στενού εταίρου των ΗΠΑ και του μεγαλύτερου εχθρού του Ιράν, αυτέ οι εντάσεις επιβεβαίωσαν τι αμφιβολίες του για τη συμφωνία και για το Ιράν και ακολουθούν πλέον το δρόμο του πολέμου. Το Ιράν εργάζεται στην πυρηνική τεχνολογία εδώ και δεκαετίε. Οι ΥΠΑ υποπτεύονται εδώ και καιρό ότι το Ιράν χρησιμοποιεί το μη στρατιωτικό πυρηνικό του πρόγραμμα ω κάλυψη για την ανάπτυξη όπλων. Αυτή την υποψία υιοθετούν και οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε έναν δυνητικά υπαρξιακό αγώνα με την Τεχεράνη από την Ιρανική Επανάσταση του 1979 ένα πυρηνικό όπλο ή η ικανότητα να το παράγει γρήγορα θα πρόσφερε στην Τεχεράνη κάποια αναγκαία ασφάλεια εναντί των πραγματικών και αντιληπτών αντιπάλων τη. Όμω το Ιράν έχει ορκιστεί να καταστρέψει το Ισραήλ και το Ισραήλ φοβάται ότι ένα πυρηνικό όπλο θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να υποστηρίξει τον τη. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή, ο Ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών διεξήγαγαν μια σκιώδη εκστρατεία μυστικής δράσης κατά σκοπίας και δολοφονιών κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και των ανθρώπων που τις διαχειρίζονται. Ενώ ο στρατός του Ισραήλ έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την εκστρατεία, η Μοσάντ, η κυρία Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ, έχει καταφέρει πολλά από τα πλήγματα εναντίον του ίδιου του Ιράν. Επιπλέον, οι Ισραηλινοί αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών στρατολόγησαν Ιρανού πυρηνικού επιστήμονε που διεξήγαγαν δολιοφθορέ στον Αντάνεσ τον Απρίλιο του 2021 προτού διαβιβαστούν λαθρέα από τη χώρα. Λέγεται ότι η Μοσάν χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφο για να επιτεθεί στην Iran Centrifuge Technology Company, ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει φυγό κέντρου ζωτική σημασία για την παραγωγή ουρανίου οπλική ποιότητα. Οι εγκαταστάσεις είναι πιο εύκολο να αντικατασταθούν από τις ειδικέ γνώσεις και η Μοσάντ έχει επίσης ακολουθήσει τη δύσκολη τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την ικανότητα πυρηνικών όπλων σκοτώνοντας Ιρανούς επιστήμονες που εργάζονται στο πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά το Τελαβίβ κατανοεί ότι αυτή είναι μια τακτική που δεν μπορεί παρά να καθυστερήσει τις προσπάθειες της Τεχεράνης και να μην αναιρέσει οριστικά το έργο που έχει κάνει για την επιδίωξη της πυρηνική τεχνολογίας. Ισραήλين οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασκούν πιέσει σε άλλε χώρε για να λάβουν πιο στεναρή στάση εναντίον του Ιράν, ενώ απέχουν από το να συζητήσουν απευθεία τι ενέργειε που έχουν λάβει. Καθώ το Ιράν παραμένει προσυλλομένο στο πυρηνικό του πρόγραμμα, το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει τη σκιώδη εκστρατεία του εναντίον τη Τεχεράνη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.